Σήμερα, φίλοι μας, θα αναφερθούμε σε ένα συγγραφέα, σκηνοθέτη, αλλά και συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό που έζησε μόνο 37 χρόνια. Όμως, πρόλαβε να αφήσει ένα πολύ δυνατό αποτύπωμα στην πραγματικότητα. Μιλάμε για τον Χρήστο Βακαλόπουλο. Κοντά μας σήμερα έχουμε την Σταυρούλα Σταμάτη, επιμελήτρια εκδόσεων και συγγραφέα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Σταμάτη. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ και εγώ προσωπικά όταν μου είπατε ότι στο παρελθόν είχατε γνωρίσει τον Χρήστο Βακαλόπουλο στα πολύ νεανικά σας χρόνια, έτσι. Πότε ήταν αυτό? Το 1984 στα γραφεία του περιοδικού Αντί. Το περιοδικό διεύθυνε τότε ο Χρήστος Παπουτσάκης, ένας διανοούμενος που είχε τάξει τον εαυτό του στην υπηρεσία της αλήθειας και προσπαθούσε να προσφέρει στους αναγνώστες του πραγματική ερευνητική δημοσιογραφία. Δημοσίευε άρθρα, ακόμη και αν διαφωνούσε μαζί τους, με την προϋπόθεση ότι θα ήταν σωστά στηριγμένα σε πηγές. Ο κύριος Παπουτσάκης, λοιπόν, έφερε τον Χρήστο στο μικρό γραφείο όπου ήδη εργαζόμασταν με άλλους συναδέλφους και μας τον σύστησε. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ήταν ήδη αρκετά γνωστός από το ραδιόφωνο και από την ορθογραφία του σε ένα γνωστό κινηματογραφικό περιοδικό. Έτσι βρέθηκα να έχω απέναντί μου τον χαρισματικό αυτό αρθρογράφο που είχε ταυτόχρονα την όψη ενός παιδιού αλλά και ενός ανθρώπου που γνώριζε κάτι βαθύτερο για τη ζωή. Πόσο χρονό ήταν τότε, κυρία Σταμάτη? Το 1984 είχε γεννηθεί το 1956, οπότε υπολογίστε ήταν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 20. Και 26. 26. Πολύ νέος, έτσι, αλλά με πολύ ωριμότητα. Με πάρα πολύ ωριμότητα. Γιατί είχε περάσει πάρα πολλά στη ζωή του, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Συνδεθήκαμε γρήγορα με μία συναδελφική φιλία. Πρέπει να πω ότι ο Χρήστος ήταν αγαπητός σε όλους και είχε πάρα πολλούς φίλους. Ήταν δύσκολο να μην γίνεις φίλος του. Ήταν, έτσι όπως το σκέφτομαι σήμερα, ένας άγγελος με κρυμμένα φτερά. Σου έβγαζε τον καλύτερο εαυτό σου. Συχνά φεύγαμε μαζί από τα γραφεία του περιοδικού και περπατούσαμε μέχρι την οδό Σκουφά, όπου υπήρχε ένα καφέ στο οποίο συγκεντρώνονταν και άλλοι άνθρωποι από το χώρο του τύπου ή της τέχνης. Ήταν κοντά στο ναό του Αγίου Διονυσίου και τότε ονομαζόταν Ντόλτσε. Εκεί λοιπόν συναντούσαμε, όπως είπα, και άλλους νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία, δημοσιογράφους, συγγραφείς, σκηνοθέτες. Συζητούσαν για διάφορα θέματα που μας απασχολούσαν, υπαρξιακά, πολιτικά, καλλιτεχνικά. Εγώ ήμουν η νεότερη της συντροφιάς αυτής και κυρίως άκουγα. Ο Χρήστος είχε μια ματιά που αρχικά αμφισβητούσε όλα όσα μέχρι τότε πίστευα επηρεασμένη από το κλίμα της μεταπολίτευσης. Εγώ ήμουν 2 χρόνια μικρότερη από αυτόν, αλλά είχα μεγαλώσει όπως και εκείνος μέσα στην ατμόσφαιρα της δικτατορίας και μετά της μεταπολίτευσης. Ενώ λοιπόν στα παιδικά μου χρόνια ήμουν αρκετά ευλαβής και είχα το παιδικό όνειρο να ασχοληθώ με την Ιεραποστολή, στην εφηβεία απομακρύθηκα εντελώς από την Εκκλησία και σιγά σιγά αλλοιώθηκε η αντίληψή μου για την πραγματικότητα. Εκλοβίστηκα μέσα σε μια ιδεολογική ερμηνεία της πραγματικότητας. Οι άνθρωποι χωρίζονταν σε καλούς και κακούς, όχι σε ανθρώπους που βρίσκονται σε διάφορα στάδια αυτογνωσίας και θεραπείας, κατά το μέτρο που παραχωρούσε ο Κύριος. Είχα σπουδάσει στη Γαλλία και αυτό συνέβαλε ακόμη περισσότερο σε αυτή τη θεώρηση. Η βάση αυτής της ιδεολογίας ήταν ότι ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και να τον κάνει καλύτερο. Στη Γαλλία τότε είχαν μεγάλη πέραση τα κινήματα που σήμερα έχουν κυριαρχήσει στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα. Έτσι.
Μιμούμαστε τις, σαν επαρχιώτες στην Ευρώπη, ας πούμε, ναι, δυστυχώς. Ναι, πολύ εύστοχο αυτό που είπατε, ακριβώς αυτό. Δηλαδή κάποια πράγματα που ως φοιτήτρια στη Γαλλία τα έζησα τη δεκαετία του 70, τα είδαμε στην Ελλάδα να έρχονται τη δεκαετία του 90. Έτσι. Τι σπουδάσατε στη Γαλλία, κυρία Σταμάτη? Εγώ αρχικά σπούδασα οικονομικά και στη συνέχεια στην Ελλάδα όταν γύρισα σπούδασα σκηνοθεσία. Ο Χρήστος Βακαλόπουλος πολύ νωρίς κατάλαβε ότι μέσα στη μεταπολιτευτική διαδικασία η Ελλάδα κινδύνευε να χάσει τον εαυτό της και βοήθησε και μένα να αρχίσω να αμφισβητώ αυτή τη θεώρηση. Και πρέπει να πω ότι ήταν μια διαδικασία αργή, επώδυνη, αλλά και λυτρωτική. Ήταν λοιπόν ο Χρήστος ο Βακαλόπουλος ένα πνεύμα ελεύθερο. Να ξεκινήσουμε με τα ερεθίσματα που πήρε αρχικά από το οικογενειακό του περιβάλλον. Έτσι, τι πήρε? Θα σας πω κάποια πράγματα καταρχήν που στηρίζονται στη μαρτυρία του πατέρα του, του κυρίου Γιώργου Βακαλόπουλου. Ο πατέρας του Χρήστου καταγόταν από την Ηλία και ήταν γιος αγωνιστής στους Βαλκανικούς Αγώνες και στη Μικρασία. Ο Γιώργος όμως γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Λυκαβητό. Η σύζυγός του και μητέρα του Χρήστου, ξένη, καταγόταν από ένα χωριό της Δωρίδας. Ο πατέρας της είχε μεταναστεύσει στην Αμερική και όταν γύρισε στο χωριό άνοιξε ένα μαγαζί όπου πουλούσε λίγο απ' όλα και ήταν συνάμα τσαγκαράδικο και καφενείο. Η μικρή ξένη μέσα στο χώρο αυτό άκουγε πολλά πράγματα, έπαιρνε ερεθίσματα και στα 12 της χρόνια κάνει μία επανάσταση. Μαζί δηλαδή με τα αγόρια της τάξης της και με οδηγό τον δάσκαλό τους, πηγαίνει κρυφά από τους γονείς της στο Λιδωρίκι και εκεί δίνει εξετάσεις για να γραφτεί στο γυμνάσιο. Και πετυχαίνει. Γιατί επανάσταση στην εποχή αυτή? Ναι, γιατί τότε στο μικρό αυτό χωριό τα κορίτσια δεν θα συνέχιζαν το σχολείο. Θα σχολιώνουσαν με τα αγροτικά ή βοηθώντας σε κάποιες οικοτεχνίες. Οπότε αυτή ήταν η μόνη από τα κορίτσια της τάξης που αποφύτησε από το δημοτικό και που πήγε μαζί με τα αγόρια να δώσει εξετάσεις, γιατί τότε έδιναν εξετάσεις για να μπουν από το δημοτικό. Πράγμα, στο γυμνάσιο. Εξετάξει. Και πετυχαίνει. Και μετά από αυτό ένα θείωση την παίρνει στο σπίτι του στην Κυψέλη και φυτά στο εξατάξιο γυμνάσιο. Τι ωραία. Είχε πόθο λοιπόν για να σπουδάσει η ξένη. Και τώρα πώς γνωρίστηκαν οι γονείς του Χρήστου Βακαλόπουλου μεταξύ τους? Ο Γιώργος ο Βακαλόπουλος, ο πατέρας, διορίστηκε στο ΙΚΑ. Και παράλληλα σπούδασε νομικά. Δηλαδή παράλληλα με τις σπουδές του, σπούδαζε. Με την εργασία του, σπούδαζε. Ενώ η ξένη, λίγο μικρότερη, σπούδασε στο Πάντιο και διορίστηκε και αυτή στο ΙΚΑ. Οι δύο νέοι γνωρίζονται στη δουλειά και παντρεύονται. Είναι δύο νέοι δημόσιοι υπάλληλοι, μορφωμένοι και με ανησυχίες. Τα οικονομικά τους όμως είναι πάρα πολύ στενά, ναι, γιατί είναι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι. Ναι. Στην αρχή ζουν στην οδό Ιουστινιανού, σε ένα παλιό ισόγειο, και μετά μετακομίζουν στην Κυψέλη, όπου θα περάσουν όλη τους τη ζωή. Εκείνη την εποχή η γειτονιά αλλάζει. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη οι πολυκατοικίες. Χάνονται τα ωραία διόροφα που είχε κάποτε η γειτονιά. Και στις 17 Ιανουαρίου του 1956 γεννιέται ο Χρήστος. Έχουν πρόβλημα που να τον αφήσουν αφού τα οικονομικά τους δεν επιτρέπουν να πληρώνουν νταντά. Η λύση έρχεται όταν μια νεαρή κοπέλα, η Αγγελικούλα, που μένει στην πολυκατοικία, προσφέρεται να τον κρατάει δωρεάν. Ο Χρήστος δείχνει ενθουσιασμένος με την νταντά του και η μητέρα του, η ξένη, δουλεύει απογευματινό ωράριο, οπότε το πρωί είναι στο σπίτι, μετά φεύγει. Και στο διάστημα που υπάρχει ένα κενό και είναι και η μητέρα και ο πατέρας στη δουλειά το μεσημέρι, ο Χρήστος είναι στο σπίτι της Αγγελικούλας και αργότερα έρχεται ο πατέρας, ο οποίος τον περιβάλλει επίσης με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή.
Είχαν σχέση οι γονείς του Χρήστου με τη λογοτεχνία, γιατί με αυτό ασχολήθηκε πολύ ο Βακαλόπουλος. Ναι, πάρα πολύ. Ειδικά ο πατέρας, πάρα πολύ. Ο Γιώργος Βακαλόπουλος, ο πατέρας του, αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία. Είχε συνδεθεί με τον κύκλο που εξέδιδε την διάπλαση των παιδών και με τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Αργότερα δημοσίευσε άρθρα σε διάφορα περιοδικά και τέλος στη Νέα Εστία. Δικά του, ο πατέρας Βακαλόπουλος, ο πατέρας, μάλιστα, ναι. Πολύ σπουδαίο. Στο σπίτι τους υπήρχε μεγάλη βιβλιοθήκη και αγάπη για τη λογοτεχνία αλλά και για το δοκίμιο. Παράλληλα υπήρχε ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική πνευματική κληρονομιά, αλλά και για ό,τι συνέβαινε στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Ας μην ξεχνάμε ότι η μεταπολίτευση σημαδεύτηκε με την άφιξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή από μια στενή φιλία με τη χώρα αυτή, η οποία συνεχίστηκε και στα χρόνια του επόμενου κόμματος, που ήταν το Πασόκ στην εξουσία, λόγω της στενής σχέσης που είχε η Μελίνα Μερκούρη με τη Γαλλία. Πράγματι, ναι. Οπότε πάρα πολλοί φοιτητές τότε πήγαιναν να σπουδάσουν εκεί και υπήρχε ανταλλαγή ανάμεσα στις δύο χώρες. Πράγμα το οποίο αργότερα άλλαξε και γίναμε πιο πολύ, αρχίσαμε να επηρεαζόμαστε πιο πολύ από τον πολιτισμό της Αμερικής αλλά και της Αγγλίας. Ναι, όντως. Και μέχρι σήμερα τα παιδιά πηγαίνουν στην Αγγλία να σπουδάσουν. Πλέον, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Χρήστος ο Βακαλόπουλος τώρα είχε μεγάλη αγάπη για τη γειτονιά του, την Κυψέλη, έτσι δεν είναι? Πράγματι, πράγματι. Εκεί μετακόμισε η οικογένεια μόλις βελτιώθηκαν τα οικονομικά της. Ο μικρός Χρήστος έπαιζε στο πεδίο του Άρεως, όπου τον πήγαινε το απογεύματα ο πατέρας, καθώς η μητέρα εργαζόταν απογευματινό ωράριο. Αργότερα τον γράφουν στον νηπιαγωγείο, όπου ενθουσιάστηκε με την επαφή με άλλα παιδιά. Αυτή την αγάπη για την παρέα τη διατήρησε και στην ενήλικη ζωή του. Ο Χρήστος έκανε να νιώθεις ότι είμαστε όλοι αδέλφια και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε όπως όταν ήμασταν μικροί. Τα βράδια στο σπίτι του πάλι ζητούσε να του διαβάζουν τα κλασικά εικονογραφημένα που επίσης σημάδεψαν τη δική μας τη γενιά και άλλα παιδικά βιβλία της εποχής. Και από πολύ μικρός μαθαίνει να διηγείται με γλαφυρό τρόπο ιστορίες αποστηθίζοντας. Είναι φανερό ότι είχε κλείσει στη λογοτεχνία. Στη Δευτέρα Δημοτικού ο Χρήστος φεύγει από το ιδιωτικό σχολείο όπου τον είχαμε στείλει και γράφεται σε ένα δημόσιο σχολείο με παιδιά που παίζουν στις αλάνες, που είναι πιο αυθόρμητα και κάπως άτακτα. Και τότε εκδηλώνεται η αγάπη του Χρήστου για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, όπως λέμε, πιάνο γαλλικά, είναι γαλλικά και ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι λίγο σπάνιος ο συνδυασμός. Ακριβώς. Ο Χρήστος, όπως αναφέρει ο πατέρας του, στη Δευτέρα Δημοτικού γνωρίζει τη Μαντάμ Σαγιά, μία Αρμένισσα από τη Σμύρνη. Η Μαντάμ Σαγιά τον αγαπάει και προσφέρεται να του κάνει μάθημα δωρεάν. Ήταν στη γειτονιά η Μαντάμ Σαγιά, μάλιστα. Ναι, ήταν γειτόνισσα, μια γυναίκα που ζούσε στη γειτονιά και ήταν πολύ κοινωνική, δηλαδή το σπίτι ήταν ανοιχτό και ζούσε με μια αναφορά στη γειτονιά. Οπότε γνώρισε τον Χρήστο να παίζει μικρό παιδάκι, τον αγάπησε, καταλάβαινε ότι οι γονείς δεν μπορούσαν να πληρώσουν και αυτό το... τα επιπλέον, ας πούμε, χρήματα και προσφέρθηκε να του κάνει μαθήματα δωρεάν. Ο Χρήστος μπαίνει σε ένα σπίτι γεμάτο από βαριά έπιπλα, ωραία φωτιστικά και εκατοντάδες βιβλία. Με τη Μαντάμ Σαγιά αρχίζει να μελετά γαλλικά μέσα σε μια μαγευτική ατμόσφαιρα και τα μαθήματα κρατούν ως το τέλος του δημοτικού. Ο Χρήστος Βακαλόπουλος κράτησε τη σχέση με αυτή τη δασκάλα ως το τέλος της ζωής της. Της έστελνε μάλιστα κάθε Πάσχα τσουρέκι, όπως μαρτυρά ο πατέρας του. Βλέπουμε λοιπόν από πολύ νωρίς τον χαρακτήρα του Χρήστου. Ενθουσιώδης, κοινωνικός, τρυφερός, με αγάπη προς τη γνώση και προς τη λογοτεχνία, σεβαστικός και πάνω απ' όλα ευγνώμων. Μάλιστα. Πολύ ωραία η περιγραφή, έτσι. Νιώθουμε πιο οικία τώρα ακούγοντάς σας και βλέπουμε λοιπόν, κυρία Σταμάτη, ότι ο πατέρας του, η μητέρα του, η Αγγελικούλα και
και η Μαντάμ Σαγιά έπαιξαν ρόλο σε αυτό που έγινε αργότερα αυτός ο άνθρωπος. Και οι τρεις αυτοί οι άνθρωποι, όπως μας περιγράφεται, ήταν από καλή γενιά, όπως θα λέγει και ο Ελίτης. Ναι. Όταν ο Χρήστος πήγαινε στην Τρίτη Δημοτικού, το σχολείο μετακόμισε μακριά και έτσι οι γονείς αποφάσισαν να τον γράψουν στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Ελληνική Παιδεία. Μπορούσε πια να μένει και στο σπίτι μόνος κάποιες ώρες, έπαιζε μπάλα στο διαμέρισμα, οργάνωνε μάχες με τα στρατιωτάκια του, αλλά έκανε και τις πρώτες εξερευνήσεις στη βιβλιοθήκη του πατέρα του. Η μητέρα του τον ανακάλυπτε συχνά να είναι κάτω από το γραφείο του πατέρα και να διαβάζει αυτή τη φορά τον μικρό ήρωα. Μια καλή αρχή μας, ένα κόμικ. Άλλα πρόσωπα από τα παιδικά του χρόνια που να σας είχε πει ότι τον επηρέασαν θετικά? Ναι, είναι πολύ σημαντική η σχέση του με τη γιαγιά του. Τα καλοκαίρια στο χωριό τα περνούσε με τους παππούδες του. Τότε δέθηκε πολύ με τη γιαγιά του τη Βάσο, που ερχόταν και το χειμώνα στο σπίτι για να του κάνει παρέα ώστε να βγουν το βράδυ οι γονείς. Η γιαγιά αυτή ήταν πολύ ευλαβής. Ήταν μέλος μιας θρησκευτικής οργάνωσης, νομίζω, της ζωής. Μάθαινε στο Χρήστο να απαγγέλει οι προσευχές και να ψάλει τροπάρια και εκείνος πρόθυμα το έκανε. Ο Χρήστος πάλι έκανε τη γιαγιά να ενδιαφερθεί για το ποδόσφαιρο. Ωραία. Και παράλληλα να ακούει μουσική από το ραδιόφωνο. Και άκουγαν μαζί και ραδιοφωνικά σύριαλ που ήταν τότε πολύ δημοφιλή. Ναι. Και έπαιζαν πολύ καλή ηθοποιοί. Πράγματι. Και όσοι ακούσαμε το θέατρο της Δευτέρας ήταν, νομίζω από τότε, πρέπει να ήταν από τότε. Και αυτό το άκουγε αργότερα. Αργότερα. Ναι, ναι, και αυτό. Έτσι. Το θέατρο της Δευτέρας τον διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Τώρα η αγάπη του για τον κινηματογράφο πώς δημιουργήθηκε? Ο πατέρας του Χρήστου ήταν φανατικός κινηματογραφόφιλος και πήγαιναν συχνά στον κινηματογράφο. Η Κυψέλη τότε είχε πολλές και ωραίες αίθουσες. Βέβαια, για να πάρουν μαζί το παιδί τους έκαναν επιλογές με κατάλληλες ταινίες για ανηλίκους, που δεν ήταν και πάρα πολλές. Ναι. Και ο Χρήστος έτσι έμαθε για τους καουμπόιδες, αλλά και για τους ιταλικούς κομικούς Φράνκο και Τσίτσο. Και μπορεί να επηρεάστηκε το χιούμορ του και από αυτές τις κωμωδίες. Δεν το ξέρω αυτό με βεβαιότητα, το υποθέτω. Στο δημοτικό τώρα η φαντασία του άρχισε να εκδηλώνεται πιο έντονα και άρχισε να γράφει σενάρια με ήρωες παρόμοιους με αυτούς των ταινιών, με καουμπόις και Ινδιάνους, ναι. Ο πατέρας του τότε πήρε μια υποτροφία για το Παρίσι, για τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς είχε αφιερωθεί πλέον στο διακόνημά του, στο λειτουργήμά του στο ΙΚΑ. Και ήθελε να αποκτήσει έτσι μια γερή θωράκιση και νομίζω ότι αργότερα έγινε και διευθυντής. Το καλοκαίρι λοιπόν η ξένη, η μητέρα του Χρήστου, τον επισκεπτόταν μαζί με το γιο τους στο Παρίσι. Το Παρίσι εντυπωσίασε, όπως θα ήταν αναμενόμενο, τον Χρήστο. Αργότερα επισκέφθηκαν μαζί και το Λονδίνο. Και ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος στα ταξίδια. Μαρτυρείται ότι τραγουδούσε στις διαδρομές με τα πούλμα, κάτι το οποίο δεν έκανε τον υπόλοιπο χρόνο στην Ελλάδα, αλλά εκεί είχε λυθεί. Έτσι. Και εκδήλωνε με αυτόν τον τρόπο τη χαρά του. Τη χαρά του. Έτσι. Πάντως, κυρία Σταμάτη, στη γενιά του Χρήστου Βακαλόπουλου, το ραδιόφωνο, η μουσική ήταν αγαπητά σε όλους τους νέους, λίγο σε αντίθεση με το σήμερα, αλλά ναι, τότε ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η περίοδος. Και για το ραδιόφωνο και για τους νέους. Στο σπίτι λοιπόν είχαν ένα ραδιοπικάπ και εκεί ο Χρήστος άκουγε εκπομπές και μουσική. Στην Πέμπτη Δημοτικού ο Χρήστος γύρισε στο δημόσιο σχολείο και εκεί μαζί με άλλα παιδιά γνώρισαν τα νεανικά συγκροτήματα. Επίσης έφτιαξαν ποδοσφαιρική ομάδα και μια μικρή παιδική συμμορία με ξύφι. Αυτό συνηθιζόταν τότε, δεν μοιάζει με κάτι άγριο. Ναι, ναι. Στο δικό μου δημοτικό, στην Πέμπτη και Έκτη υπήρχαν συμμορίες και μάλιστα είχαμε τη συμμορία
των κοριτσιών και τη συμμορία των αγοριών. Σαν να λέμε ομάδες, ας πούμε. Έτσι, ναι, ναι, παίζαμε κρυφτό, τέτοια πράγματα, ήταν συνηθισμένο αυτό. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία παιδική ηλικία και στο τέλος του δημοτικού δίνει εξετάσεις και γίνεται δεκτός στη Λεόντιο σχολή. Πολύ ωραία. Διακρίνεται στα θεωρητικά μαθήματα αλλά και ως τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο. Όμως στην αρχή είναι κάπως αντιδραστικός, γιατί έρχεται από ένα σχολείο δημόσιο και στη Λεόντιο ήταν το περιβάλλον πιο, πιο συντηρητικό, ας το πούμε. Πιο αυστηρό ίσως, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και είχε στην αρχή αντιδρούσε, αλλά οι καθηγητές σιγά σιγά τον γνώρισαν καλύτερα και τον αγάπησαν και αργότερα ακόμη και οι καθηγητές που στην αρχή είχαν, ας πούμε, μία άποψη για αυτόν αρνητική, είπαν στους γονείς ότι αυτό είναι ένα πολύ σπάνιο παιδί. Ναι, ναι, ήταν, είναι αναμενόμενο, θα τον εκτιμούσαν στη συνέχεια. Έτσι γίνεται, νομίζω, σε τέτοια... Είναι σαν κινηματογραφικό όμως αυτό όλο που μας περιγράφεται, έτσι, μέχρι να φτάσει εκεί. Στην κηδεία του... Αυτή η παρατήρηση που κάνετε είναι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή θα άξιζε... Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να το τολμήσει να γίνει κάποτε η ζωή του μια ταινία για να το γνωρίσουν και αυτοί που πιο πολύ συγκινούνται από τον πολιτισμό της εικόνας. Βέβαια, και είναι πάρα πολύ, όπως και ο ίδιος συγκινήθηκε από τον πολιτισμό της εικόνας, όπως πολύ ωραία το λέτε. Τώρα πάμε και σε άλλα βαθύτερα. Στην κηδεία του υπήρχε λοιπόν ένα στεφάνι που είχε το όνομα «Η Ρέμπελη». Ποιοι ήταν αυτοί οι Ρέμπελ? Οι Ρέμπελ ήταν το όνομα του συγκροτήματος που είχε φτιάξει μαζί με φίλους του. Και ο Χρήστος τότε ήταν ακόμη ένα χαρακτηριστικό παιδί της γενιάς του. Το καλοκαίρι του 1971 τον έστειλαν οι γονείς του στη Γενέβη για να τελειοποιήσει τα γαλλικά του. Ήταν ένα παιδί της γενιάς του. Τότε τα συγκροτήματα που άκουγαν ήταν αμερικάνικα, αλλά αυτός είχε και αυτό το πόδι... στο γαλλικό πολιτισμό, ναι, στον ευρωπαϊκό, ας πούμε, πολιτισμό. Τώρα, μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο, μπαίνει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Στα 20 του χρόνια ο Χρήστος εντάσσεται στην οργάνωση νεολαίας Ρήγας Φεραίος, αστρογραφεί στο περιοδικό Ο Θούριος και στην εφημερίδα Αυγή και παράλληλα γράφει στο περιοδικό Ο Σύγχρονος Κινηματογράφος. Το 1977 ενοικιάζουν οι γονείς μια καρσονιέρα στο διπλανό διαμέρισμα και εκεί εγκαθίσταται ο Χρήστος. Και 3 χρόνια αργότερα παίρνει το πτυχίο του και γράφει το πρώτο του βιβλίο, το υπόθεση best seller, που έχει αρκετή επιτυχία. Ναι. Γίνεται όμως δεκτός και στη Σορβόνη, στο τμήμα τεχνών, και επιλέγει να σπουδάσει στο τμήμα κινηματογράφου. Τότε γνωρίζει τον καθηγητή που τον επηρέασε πάρα πολύ, τον Ερικ Ρομέρ. Μάλιστα. Ο Ερικ Ρομέρ είναι στον αντίποδα της χολιγουντιανής, ας πούμε, υπερπαραγωγής. Οι ταινίες του είναι πάρα πολύ λιτές και γενικά αξίζει κάποιος, αν δεν έχει δει ταινίες, να φροντίσει να καλύψει. Ναι. Μάλιστα. Και έτσι σπουδάζει όλα αυτά, βρίσκεται... να πούμε στο απόγειο, έτσι, και των σπουδών και της καριέρας του. Και πότε εκδηλώνεται για πρώτη φορά η αρρώστια του? Ένα χρόνο αργότερα, το 1981, ενώ βρίσκεται στο Παρίσι. Ειδοποιεί τους γονείς του ότι είναι άρρωστος και μπαίνει στο νοσοκομείο. Η διάγνωση είναι καταπέλτης. Νόσος του Χότσκιν, προχωρημένου σταδίου, πιθανότητες θεραπείας 50%. Οι γονείς του σπέβδουν κοντά του. Μια μέρα, ενώ είναι στο νοσοκομείο εξαντλημένος, το σκάει και παρακαλεί τον πατέρα του να πάνε στον κινηματογράφο. Πράγματι, ο πατέρας του κάνει τη χάρη και ο Χρήστος, βλέποντας την ταινία, για λίγο ξεχνάει τους πόνους του. Το θεραπευτικό σχήμα είναι 3 μήνες χημειοθεραπείες και μετά συνέχιση του σχήματος στην Αθήνα. Το νοσοκομείο στο Παρίσι γεμίζει από Έλληνες. Νέοι και κορίτσια, φίλοι του, τον επισκέπτονται καθημερινά προς μεγάλη έκπληξη των Γάλλων ασθενών. Φανταστείτε τώρα μια πολύ διαφορετική στάση απέναντι στον άρρωστο.
Έτσι. Από τους Έλληνες φοιτητές. Έτσι. Τι είναι η νόσος του Χότσκινγκ, να πούμε. Είναι μία νόσος, μία μορφή καρκίνου των λεμφαδένων. Μάλιστα. Όμως τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Ναι. Ανταποκρίνεται στις χημειοθεραπείες και το φθινόπωρο μπόρεσε να γυρίσει στο πανεπιστήμιο για να συνεχίσει τις σπουδές του. Και μετά επιστρέφει στην Αθήνα την επόμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν, το 1981 έχει επέλθει μια πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και ο Χρήστος πια γυρίζει σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πράγματι, επιστρέφει σε μια Ελλάδα που αλλάζει. Ο πατέρας του συνταξιοδοτείται και με το εφάπαξ του αγοράζει το διαμέρισμα στην οδό Ασημάκη Φωτήλα όπου θα εγκατασταθεί ο Χρήστος και θα ζήσει σε αυτό 10 χρόνια. Η τύχη του γεμάτη βιβλία και δίσκους, τα έπιπλα λιτά, σαν να μην τον ενδιαφέρει ο υλικός πολιτισμός. Αρχίζουν μέρες έντονης δραστηριότητας. Γράφει νέο βιβλίο, κάνει τα σχέδια για μια ταινία μικρού μήκους και παράλληλα αρχίζει να κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο. Είχε μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο ο Χρήστος Βακαλόπουλος. Από εκεί τον έμαθε πολλοί κόσμος. Όλα όσα αγάπησε από παιδί έρχονται τώρα να δώσουν καρπούς. Τα βιβλία, ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο. Σε όλα όσα κάνει υπάρχει μία ευπρέπεια που συνοδεύεται όμως με μία αστήρευτη αίσθηση χιούμορ. Mm. Και το 1984 μπαίνει στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Αντί. Εκεί, σε μια περίοδο που το περιοδικό βρίσκεται στην ακμή του. Ναι. Έχει 20.000 αναγνώστες. Εκεί γράφει πολύ αξιόλογα άρθρα, μεταξύ αυτών και για τον Παπαδιαμάντη. Mm. Και εκείνη την εποχή γνωρίζω εγώ τον Χρήστο Βακαλόπουλο. Με εντυπωσίασε το χιούμορ του, το κοφτερό του μυαλό, αλλά είχαμε και πάρα πολλά κοινά μεταξύ μας. Όντως. Και οι δύο σε σπουδές τα οικονομικά, έτσι. Ναι, στη συνέχεια σπούδασα και εγώ σκηνοθεσία και είχα και εγώ περάσει από τη Γαλλία, οπότε είχαμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Βεβαίως, έτσι είναι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω πώς εκείνη την εποχή αυτός ο άνθρωπος διάβαζε Παπαδιαμάντη και έγραφε άρθρα, σε μια εποχή ποιος ασχολείται με τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Υπήρχαν μέσα του αυτές οι καταβολές, νομίζω, και από τον πατέρα που είχε ασχοληθεί με τη λογοτεχνία και από τη γιαγιά που τον είχε βάλει στον εκκλησιαστικό χώρο, στην εκκλησιαστική ατμόσφαιρα. Οπότε έχω την αίσθηση ότι για τον Χρήστο Βακαλόπουλο ισχύει αυτό που είχε πει ο Σαββόπουλος, ότι μην πετάξεις τίποτα. Έπαιρνε από όλους ό,τι καλό είχαν να του δώσουν. Και έτσι... Σπουδαίο πράγμα αυτό. Ναι. Το πνεύμα του συναντήθηκε και με ένα κίνημα που άρχιζε τότε στη διανόηση της αριστεράς που διαμόρφωσε αυτό που αργότερα ονομάστηκαν νεοορθόδοξοι. Α, μάλιστα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο Χρήστος ήταν ακριβώς αυτό. Δεν μπορούσες να τον κατατάξεις σε καμία κατηγορία. Περνούσε μέσα από τα πράγματα, ήθελε κάτι καλό για τον κόσμο, ήθελε κάτι καλό για τις σχέσεις, αλλά διατηρούσε μία καρδιακή σχέση με την πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν ήσασταν συνάδελφοι σε αυτό το χώρο, έτσι και στο Αντί, τι συζητούσατε εκείνη την εποχή? Ναι, κυρίως όταν βγαίναμε από το περιοδικό και πηγαίναμε προς το καφέ που σας ανέφερα, δηλαδή στην Οδό Σκουφά, περπατούσαμε αρκετή ώρα, οπότε σταδιακά άρχισε να μου μιλάει για την περιπέτεια της υγείας του. Σπανίως μιλούσε για αυτά ο Χρήστος, δηλαδή περισσότεροι δεν ήξεραν ότι είχε περάσει κάτι τέτοιο. Εκείνη την περίοδο εγώ δεν είχα γνωρίσει κάποιον άλλο νέο που να είχε περάσει τέτοια περιπέτεια. Και με εντυπωσίασε ο τρόπος που μιλούσε για όλα αυτά. Θυμάμαι ότι κάποια μέρα μου περιέγραφε πόσο πολύ κρύωνε όταν έκανε χημειοθεραπεία. Και ακόμη έπεφταν τα μαλλιά του και αστειευόταν και με αυτό. Mm.
σπάνια μιλούσε για όλα αυτά, για όλα αυτά, και θεωρώ τιμή μου ότι με εμπιστεύτηκε. Βέβαια. Και άρχισα να τον βλέπω με στοργή αλλά και με σεβασμό. Εγώ πάλι βρισκόμουν σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο εκείνη τη στιγμή, γιατί όλα όσα πίστευα είχαν αρχίσει να διαψεύδονται και υπήρχε μία απογοήτευση. Δηλαδή έβλεπα ότι πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει με τον τρόπο που είχαμε οραματιστεί και ότι κάτι με άλλο... Με τις ιδεολογίες ας πούμε, ναι, έτσι. Ναι, κάτι άλλο χρειαζόταν. Μάλιστα. Και ο Χρήστος με ένα τρόπο, αυτό είναι ένα σημείο που ένας άνθρωπος που έχει επενδύσει στην ιδεολογία, όταν διαψευστεί μέσα του, αισθάνεται ένα μεγάλο κενό. Και ο Χρήστος με ένα τρόπο που είναι δύσκολο να περιγράψω, άνοιξε στην ψυχή μου το δρόμο της επιστροφής στο Χριστό. Mm. Το έκανε με έναν τρόπο πολύ λεπτό, βρίσκοντας ακριβώς τις λέξεις που θα άνοιγαν παράθυρο στο φως. Μπορεί πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν εκείνη την εποχή να μην ξέρουν αυτή του την πλευρά. Γιατί ο Χρήστος σου μιλούσε μόνο εάν του άφηνες το περιθώριο. Δεν σου επέβαλε ποτέ κάτι, δεν έκανε ποτέ κήρυγμα. Και καμιά φορά ασκούσε κριτική στα γραπτά μου εκείνης της εποχής. Έβλεπε αυτό τον εγκλωβισμό στην ιδεολογία. Και η κριτική του ήταν σαρκαστική, ήταν αυστηρή, αλλά είχε πάντα ένα νιάξιμο. Mm. Γι' αυτό και όταν εγώ κάποιες φορές στεναχωριόμουν ή θύμωνα, αμέσως μετά μου περνούσε αυτή η στεναχώρια, γιατί καταλάβαινα ότι έμπαινε σε ένα κόπο. Και πρέπει να πω ότι τα χρόνια εκείνα, βέβαια, ήταν και αυτός νέο παιδί και ήταν ακόμη σε μια πορεία αναζήτησης της ταυτότητάς του. Όπως είπα, δεν είχε πετάξει τίποτα από αυτά που του έδωσαν οι γονείς του, η γιαγιά του, η κυρία Σαγιά, η Αγγελικούλα, η δάσκαλη, ο Ρομέρ και τόσοι άλλοι επώνυμοι και καθημερινοί άνθρωποι. Και εδώ να με συγχωρέσουν όλοι οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο καφέ του Ντόλτσε, τους οποίους δεν αναφέρω σήμερα, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος και άλλωστε νομίζω ότι οι ίδιοι ζουν και θα μιλήσουν για το Χρήστο περισσότερο στον επόμενο διάστημα και το έχουν κάνει ήδη και στο παρελθόν. Είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι ας πούμε που βρέθηκαν εκεί γύρω του. Αναζητούσε όμως μία σύνθεση ο Χρήστος που όλων αυτών που δεν θα απαντούσε μόνο σε λογικά ερωτήματα. Mm-hmm. Δεν ήταν ορθολογικός ο τρόπος που τα έσπαγε αυτόν τον ορθολογισμό με κάθε τρόπο και στην ίδια του τη γραφή το σπάει. Mm-hmm. Αναζητούσε κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το βλέπω σήμερα, έναν έρωτα που αρχικά αυτός ο έρωτας ακουμπούσε πάνω στο πρόσωπο της γυναίκας, την πορεία όμως μετουσιώθηκε σε έναν έρωτα που υπερβαίνει το θάνατο. Θα ήταν ίσως βαρύγδουπη η φράση θείος έρωτας, αλλά όσο περισσότερο το σκέπτομαι, νομίζω προς τα εκεί. Προς τα εκεί πάει. Οδηγήθηκε, ναι. Αγαπούσε πολύ την Πάτμο, έτσι. Πιστεύετε ότι εκεί συνάντησε αυτό τον έρωτο που έψαχνε? Νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Η Πάτμος ήταν για τον Χρήστο ο τόπος όπου ανάσαινε τον αέρα που ποθούσε. Και με έκανε και εμένα να την αγαπήσω και αργότερα να γυρίσω μια ταινία στην Πάτμο για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Τι ωραία. Τη σκιά του Βυζαντινού μοναστηριού της και το σπηλαίο της Αποκάλυψης, με θέα τα καταγάλανα νερά της, με τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του τουρισμού που έχει η Πάτμος και είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο τρόπος, ο Χρήστος έβρισκε εκεί την ανάπαυση και την ησυχία που ήθελε και συνδέθηκε με τους ανθρώπους της και όπως ο Ελίτης ακουμπούσε στις Κυκλάδες, ο Βακαλόπουλος νομίζω αναπαύτηκε στη Βυζαντινή Πάτμο. Το 1987 ήταν νομίζω η εποχή που επισκέφτηκε το Άγιον Όρος. Δεν ξέρω πολλά για αυτή την επίσκεψη. Ίσως κάποιος άλλος να μπορεί να μιλήσει. Πριν ή μετά, δεν θυμάμαι καλά, υποβλήθηκε σε σπληνεκτομή. Μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Και είχε άλλη μια δοκιμασία λοιπόν. Με κάθε τέτοια δοκιμασία, ο Χρήστος Βακαλόπουλος ερχόταν κοντά στο θάνατο και παράλληλα γινόταν πιο σοφός, πιο διορατικός και έβλεπε πιο καθαρά τα πράγματα. Μάλιστα. Πολύς πόνος στη ζωή του, έτσι, και
να πει κανείς. Δεν θα το καταλαβαίνατε αν τον συναντούσατε πάντως. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που έβγαζε ήταν μια ήρεμη χαρά, μια χαρμολύπη που είχε όμως έτσι ελπίδα. Το 1991 ο Χρήστος Βακαλόπουλος γράφει τη γραμμή του ορίζοντα. Νομίζω, το έχουμε διαβάσει όλο αυτό το βιβλίο. Ναι, νομίζω πως κάθε γενιά έχει το βιβλίο της. Μπράβο. Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, το βιβλίο αυτό είναι μια ξεκάθαρη ακτινογραφία της γενιάς που γεννήθηκε στην τέλη της δεκαετίας του 50, τόσο όμορφα δοσμένη σε τόσο λίγες σελίδες, που πραγματικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Χρήστος Βακαλόπουλος ζούσε όταν έγραψε το βιβλίο αυτό ένα είδος επιφύτησης. Ο Χρήστος Βακαλόπουλος με ένα λογοτεχνικό υπαινικτικό τρόπο που τέριαζε στην εποχή του έδειξε το δρόμο που έδειξε και ο Άγιος Παΐσιος στην ίδια κατεύθυνση αλλά με άλλο μέσο, με άλλα υλικά. Έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ακούμε την εκπομπή Ραδιοπαραμυθία που σήμερα είναι αφιερωμένη στο Χρήστο του Βακαλόπουλου. Φιλοξενούμενοι μας είναι η Σταυρούλα η Σταμάτη και πριν συνεχίσουμε τη συνομιλία μας θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το παράξενο και μοναδικό βιβλίο που σήμερα είναι εξαντλημένο και μπορεί να το βρει κανείς μόνο σε παλαιοβιβλιοπολία ή στο διαδίκτυο. Δύση. 32 χρονών χωρισμένη. Ρίχνει μια ματιά κατανόησης στον κόκκινο δίσκο που χάνεται. Προσπερνάει μια μικρή εκκλησία που στέκει ξεκάρφωτη στην άκρη του γκρεμού, με ένα λευκό πανί να ανεμίζει στην πόρτα της. Κάνει δύο βήματα, στέκεται, γυρίζει και βλέπει στα μάτια τη μικρή, ξεκάρφωτη εκκλησία. Της έρχεται να κάνει το σταυρό της και δεν το κάνει, γιατί ντρέπεται. Χιλιάδες φίλοι μέσα της λένε να μην το κάνει. Τι νόημα έχει αυτό που κάνει? Το κάνει χωρίς να το εννοεί. Δεν είναι του επιπέδου της να κάνει το σταυρό της. Αυτό το κάνουν άνθρωποι που δεν σκέφτονται τι νόημα έχει αυτό που κάνουν. Χιλιάδες φίλοι ψιθυρίζουν μέσα της ότι είναι ένα μεγάλο ατόπιμα να κάνεις το σταυρό σου. Είναι υποκρισία, είναι αμαρτία, είναι κακό σημάδι, είναι έσχος, ανοησία, γελίο, είναι ηλίθιο, είναι τρέλα, είναι μεγάλη υποχώρηση. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε αφρατζή. Το κάνεις χωρίς να το εννοείς. Αυτή την εκκλησία την έβαλαν εδώ, στην άκρη του γκρεμού, χωρίς να το εννοούν. Το λευκό πανί ανεμίζει στην πόρτα της χωρίς να το εννοεί. Ο άνθρωπος που περνάει πάνω στο μαύρο άλογο και της λέει καλησπέρα, κάτι άλλο εννοεί. Χιλιάδες φίλοι υπάρχουν μέσα της και την κάνουν καχύποπτη. Κάθε στιγμή χιλιάδες μάτια την παρακολουθούν, χιλιάδες γνώμες ελέγχουν τις κινήσεις της. Πρέπει να εξηγείται αυτό που πρόκειται να κάνει. Πρέπει να έχει κάποιο λόγο και να το εννοεί. Το κάνει για κάποιο λόγο, δεν το κάνει έτσι. Σκέφτεται να κάνει το σταυρό της για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που πρέπει να εξηγηθεί. Κάποιοι, κυρία Σταμάτη, θεωρούν το βιβλίο αυτό ως ένα από τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά έργα που γράφτηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Συμφωνώ. Νομίζω ότι μπορεί η φόρμα σήμερα να μην φαίνεται πια πολύ μοντέρνα, αλλά υπάρχει τέτοια οξυδέρκεια και τόση καρδιά και τόσος πόνος του Χρήστου που όμως βγαίνει με το χιούμορ, που νομίζω ότι συνδέει πραγματικά το βιβλίο αυτό, το Χρήστο Βακαλόπουλο, με την παράδοση των Αγίων μας και νομίζω ότι αξίζει κανείς να το διαβάσει. Πρέπει να πω ότι μετά το 90 καλύτερα θα ήταν να κάνετε κάποιες άλλες συνεντεύξεις με ανθρώπους που τον γνώρισαν. Λέω πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, ότι ο Χρήστος διαγνώστηκε το 1992 με καρκίνο στον πνεύμονα. Πρωτοδιαγνώστηκε έχοντας κάνει ένα μπάνιο στο Λούσιο, στο ποτάμι. Ξέρετε ότι η περιοχή του Λούσιου είναι... Η κοιλάδα του Λούσιου είναι το Άγιον Όρος της Πελοποννήσου. Μάλιστα. Και στην κηδεία του, οι φίλοι του μουσική έπαιξαν το τραγούδι «Μη λυπάσαι που φεύγω», ένα τραγούδι που είχε βάλει στην τελευταία του ταινία. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει 38 χρόνια
Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τη γραμμή του ορίζοντα και από, και από τις ταινίες του Χρήστου. Και συνεχίζονται σήμερα οι αναφορές αυτών από πολύ αξιόλογους νέους καλλιτέχνες. Νομίζω ότι όποιος θέλει να αισθανθεί τι σημαίνει να είσαι Έλληνας και Ελληνίδα, αξίζει να το διαβάσει το βιβλίο αυτό. Δεν θα το βρει αυτή τη στιγμή, δεν έχει επανεκδοθεί, αλλά... Να μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο κάπου ή σε παλαιοπολία. Και θέλω να πω ότι ο Χρήστος Βακαλόπουλος δέχτηκε τη φλόγα, την έβαλε στο χαρτί και στην αρχή του βιβλίου του θα ήθελα να κλείσω με μία φράση... Ναι. Που χρησιμοποίησε, σημείωσε μια φράση από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας. «Δεξάμενος φλόγα τρέχε, ούγαρ γινώσκης πότε σβαίνεται και εν σκοτία σε καταλήψει». Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος επίλογος για αυτή την εκπομπή, στο Χρήστο Βακαλόπουλο. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε. Αλλά ήταν μια καλή αρχή αυτή η εκπομπή για τον Χρήστο το Βακαλόπουλο και ευχαριστούμε που ήσασταν ένας μάρτυρας της ζωής, κάποιων σημείων της ζωής αυτού του ανθρώπου και έγινε σήμερα αυτή η εκπομπή που χρειαζόταν να γίνει. Ελπίζω να είναι μια αρχή πραγματικά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε. Και εμείς ευχαριστούμε.